να πω την καλημέρα μου στην Λέτα Καλαμαρά που τη βλέπουμε μέσω Skype. Γεια σου Λέτα. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κοίτα, ναι, τα στοιχεία που δίνει η ΕΣΤΑΤ αναφορικά με τον πληθωρισμό και τις τιμές είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί δείχνουν και τι γίνεται στο πορτοφόλι του καταναλωτή και των πολιτών. Και τι έχουν να περιμένουν και άλλοι κλάδοι και τομείς που δραστηριοποιούνται, μάλλον που επηρεάζονται από την καταναλωτική δραστηριότητα. Έχουμε και λέμε 3,2% άνοδος τιμών το Μάρτιο, 67,2% ακριβότερο το ελαιόλαδο. Ωραία. Και απότομη άνοδος της τιμής του πετρελαίου που έστειλαν το δίκτυ τιμών καταναλωτή τον προηγούμενο μήνα σε αυτό το ποσοστό το 3,2% ετησίως έναντι 2,9% το Φεβρουάριο. Τώρα, τα είδη διατροφής εμφάνισαν αύξηση 5,3% από 6,7% το Φεβρουάριο. Είναι λίγο πιο κάτω, αλλά είναι αυξημένο ποσοστό. Και μάλιστα τώρα, σε ετήσια βάση, στα φρούτα οι τιμές είναι υψηλότερες κατά 12,7%, στα αναψυκτικά κατά 11,4%, στα ψάρια κατά 5,7%, στο κρέας κατά 3%, στις σοκολάτες και τα παγωτά κατά 4,7% και στα λαχανικά κατά 4,1%. Αυτό σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση, δηλαδή από μήνα σε μήνα, από Φεβρουάριο σε Μάρτιο, η μεγαλύτερη ανατίμηση μηνιαία κατεγράφει στα δημητριακά, στα προϊόντα που έχουν βάσει τα δημητριακά 4,9%. Το χειρότερο τώρα όλων είναι ότι πέρα από το κύμα αυξήσεων και μάλλον επιμονής του πληθωρισμού, έστω και κατά τη βελτιωμένος αλλά επιμονής του σε πολύ ψηλά επίπεδα στη χώρα μας σε σχέση και με την Ευρώπη αλλά και με την οικονομική δυνατότητα του μέσου Έλληνα καταναλωτή, φαίνεται ότι αυτό λοιπόν το κύμα το ανωδικό το ακολουθούν και άλλα βιομηχανικά είδη και υπηρεσίες. Βέβαια. Έτσι έχουμε αύξηση στα ξενοδοχεία κατά 14,6%, στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 17,5% που ήταν και η μεγαλύτερη μηνιαία μεταβολή και στα καύσιμα κίνησης κατά 2,3%. Και πολλοί λέγανε ότι μάλλον θα κάνουμε Πάσχα με τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ. Θα δούμε. Μακάρι να μην υπάρξει αυτή. Να μην επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση. Πάντως σήμερα στα περισσότερα πρατήρια βενζίνης η τιμή της αμόλυβδης είναι εκεί γύρω στο 1,91-1,93. Πολύ λίγα την κρατούν κάτω από 1,90, δηλαδή στο 1,87. Ναι, ακριβώς. Επίσης, αύξηση σημειώθηκε και στον κλάδο ένδυσης κατά 5,8%, στα φαρμακευτικά προϊόντα κατά 5,5%, στις ιατρικές οδοντιατρικές υπηρεσίες κατά 5,7%, και σε κινηματογράφους, θέατρα, αναψυχή δηλαδή και διασκέδαση κατά 6,3%. Αυτή είναι η εικόνα. Και από ό,τι φαίνεται και δείχνει και το ρεπορτάζ και είναι και το βασικό θέμα και σήμερα και της ναυτεμπορικής, η υπόθεση του πληθωρισμού των τιμών και η επιτιθάσευση αυτών όλων απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο βέβαια επιμένει και τονίζει ότι τα μέτρα που είχε πάρει ήδη από το τέλος του 23 και ξεκίνησαν στις αρχές του 24 είναι διαρθρωτικά και έχουν βάθος χρόνου και δεν είναι ευκαιριακά και τώρα αρχίζει να αποτυπώνεται η θετική επίδρασή τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα, η διαδοχική μείωση του πληθωρισμού από 8,3% τον Ιανουάριο σε 6,7% το Φεβρουάριο και 5,3% το Μάρτιο είναι επιβεβαιωτικό αυτής της εκτίμησης. Ωστόσο, υπάρχουν και άνθρωποι από τον κλάδο της, από την αγορά, που τονίζουν και λένε ότι δεν είναι τόσο εύκολη αυτή η εξίσωση, ειδικά μάλιστα όταν επιμένουν το κόστος και στην ενέργεια, έστω και έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά και οι μεταφορές επιβαρύνονται, έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα λόγω και των γεωπολιτικών καταστάσεων. Είμαστε κατεξοχήν και εισαγωγική χώρα, ναι. Έχουμε και δική μας παραγωγή, αλλά και οι πρώτες ύλες επιβαρύνονται. Θα δούμε τι μέλη γενέστε αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων μέτρων και προς ποια κατεύθυνση. Γιατί ακόμα η κυβέρνηση αντιστέκεται στην όποια περίπτωση μείωσης του ΦΠΑ και παραμένει προσιλωμένη σε άλλου είδους τακτικές που έχουν να κάνουν και με τον έλεγχο και με την επιβολή προστίμων κλπ. Πάντως, Λέτα, πρώτη τιμή. Αν κάτι πολύ, πολύ σωστά το θέτεις και αν κάτι πρέπει να επισημάνουμε εδώ προς το Υπουργείο, αν μας ακούν, είναι ότι η επικοινωνιακή τακτική η οποία θέλει να βλέπει αισιόδοξα την απόδοση των μέτρων ίσως να μην βγει
να μην αποδώσει, να μην τους βγει σε καλό, εάν αποδειχθεί ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήρθε για να επιμείνει και με διάφορους άλλους παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη η τιμή των καυσίμων, το δούμε τον επόμενο μήνα να ξαναφουντώνει. Δεν είναι τυχαίο που οι κεντρικές τράπεζες το ζυγίζουν, το μελετούν και το κοιτούν από 32 γωνίες πριν αποφανθούν για τον πληθωρισμό. Οπότε σε πολύ μικρότερη κλίμακα ίσως και το Υπουργείο θα έπρεπε να είναι πιο επιφυλακτικό, γιατί όλοι μας αυτή τη μικρή κάμψη ούτε καν την αισθανόμαστε στην καθημερινότητά μας. Ακριβώς, και εγώ το λέω και το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω και τώρα, ότι ήδη έχουμε επιβαρυνθεί επί μακρών. Έτσι. Είμαστε δηλαδή πάρα πολλούς μήνες κάτω από αυτή την πίεση ως καταναλωτές και ως πολίτες. Και αυτό αρχίζει και γράφει αρνητικά συνολικά και στη τσέπη και σε άλλου είδους καταστάσεις όσον αφορά τη διαβίωση και την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση αναγκών σημαντικών.